Γιάννη, καλησπέρα. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Ζάχουλη Πόπη που εκενώθηκε πριν από μερικές ώρες εδώ στα Μέγαρα. Δείχνοντας λοιπόν την εικόνα, είναι μια αποκαρδιωτική εικόνα που δείχνει και το μέγεθος της καταστροφικής πυρκαγιάς που πέρασε και από αυτό το σημείο. Βλέπεις λοιπόν ένα σπίτι το οποίο έχει πραγματικά κυριευθεί στις φλόγες, έχει κατακαεί στο εσωτερικό του, έχει πέσει η σκεπή. Μέχρι αυτήν την ώρα σιγοκαίει η φωτιά στο εσωτερικό του και συνεχώς ακούμε τα κεραμίδια που πέφτουν από την σκεπή. Η εικόνα πραγματικά είναι πολύ αποκαρδιωτική. Έχει καταστραφεί ολοσχερό στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι μόνο το κουφάρι του σπιτιού. Έχουν λιώσει τα παράθυρα, έχουν σπάσει τα τζάμια. Και να σου πω ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι το μοναδικό, Πόπι. Είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Με την βοήθεια του Άγγελου του Βόσου, να περπατήσουμε λίγο, να σας δείξουμε το ακριβώς απέναντι σπίτι από το σημείο που βρισκόμαστε, και αυτό έχει κυριευθεί στις φλόγες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε στο εσωτερικό του. Υπάρχει, μένεται η φλόγα, από τα παράθυρα φαίνεται πόσο μένεται η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σπίτι. Το θετικό στην ευρύτερη περιοχή είναι ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι και αυτό βοηθάει το έργο των πυροσβεστών. Παρ' όλα αυτά να σου πω, Πόπη, ότι η ευρύτερη περιοχή εδώ στα Μέγαρα είναι τόσο αποπνικτική από τους καπνούς. Υπάρχουν πολλές εστίες διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν κυριολεκτικά μάχη για να οριοθετήσουν την φωτιά πριν πέσει μάλιστα το σκοτάδι, καθώς θα σταματήσουν και οι πτήσεις από αέρος. Αυτό λοιπόν είναι το στοίχημα τις επόμενες ώρες, να σταματήσουν όσο γίνεται το μέτωπο που μένεται μέχρι αυτήν την ώρα. Υπάρχει στην περιοχή των Μεγάρων. Οπουδήποτε και εσύ, να γυρίσουμε. Γιατί βλέπουμε φλόγες. Μπορεί να μην φυσάει τώρα, αλλά θα μας πει και ο κλέαρχος πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βλέπουμε φλόγες και στα δέντρα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει δύναμη πυροσβεστική εκεί? Πυροσβεστική δύναμη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο σημείο. Ωστόσο, όπως μπόρεσα και διέκρινα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, έχουν περάσει αρκετές φορές οχήματα της πολιτικής προστασίας. Πιθανότατα θα ενημερώσουν. Βλέπω κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, στο βάθος μία υδροφόρα. Ενδεχομένως να προσεγγίσει εδώ στο σημείο για να βελτιώσει την κατάσταση. Πάντως, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, Πόπη, και τα δύο σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν λιώσει στην κυριολεξία. Είναι τρομερό πάντως, γιατί είχε απ' έξω, είναι άθικτη, δεν πέρασε η φωτιά από πάνω τους, μπήκε από το κεραμίδι, όπως καταλαβαίνει κανείς βλέποντας αυτή την εικόνα. Δεν έχουν μαυρίσει τύχη. Ωστόσο, το σπίτι εσωτερικά είναι κατεστραμμένο, με την οροφή να έχει πέσει, ναι, Πόπη, να γιατί έχει καταρρεύσει. Ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται μέσα στο δάσος, μέσα σε πεύκο δάσος. Βλέπετε άλλωστε πώς πέρασε και η φωτιά από το συγκεκριμένο πεύκο δέντρο. Μπορούμε να σας το δείξουμε. Πέρασε στην σκεπή η φωτιά και είχε ως αποτέλεσμα να κυριευθεί από τις φλόγες. Είναι μέσα στο δάσος. Θα σε ευχαριστήσουμε οπότε καταλαβαίνουμε. Πολύ. Είναι τραγικές στιγμές αυτές για αυτόν που πέρασε όλη του τη ζωή προκειμένου να μπορέσει να φτιάξει ένα σπίτι για να τα απολαύσει στη ζωή του, να το βλέπει να χάνεται έτσι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.